Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και αυτό το βίντεο το παρακολουθείτε στις 26 Δεκεμβρίου 2023. Στην μέρα η οποία ονομάζεται και Boxing Day. Ήδη έχετε παρακολουθήσει την Αριστοτρίτη το πρωί, η οποία έχει στον τίτλο το Boxing Day, και σε εκείνο το βίντεο που ανέβηκε με την Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου εξηγήσαμε από πού προέκυψε ο όρος Boxing Day. Λοιπόν, προχθές, την παραμονή των Χριστουγέννων, μιλήσαμε για τη μοναξιά, τους ανθρώπους που είναι μόνοι και τις γιορτές και πώς παλεύεται η μοναξιά στις γιορτές. Σήμερα, και εύχομαι και ελπίζω να μην είναι επίκαιρο για πολλούς, θα μιλήσουμε για τους οικογενειακούς καυγάδες στις γιορτές. Εσείς τσακωθήκατε οικογενειακώς στις γιορτές? Λοιπόν, αυτό το βίντεο το έχω γυρίσει από πριν τα Χριστούγεννα. Επειδή έχω σκοπό και ελπίζω τώρα που το παρακολουθώ και εγώ μαζί σας να τον έχω επιτύχει το σκοπό μου, να μην τσακωθώ οικογενειακώς στις γιορτές, και έχω σκοπό να περάσω ήσυχα τις γιορτές. Θα δείξει. Γιατί βάζουμε εμείς τους στόχους μας, προσπαθούμε και μετά βγαίνει αυτό που είναι να βγει. Η ζωή συμβαίνει, αντιμετωπίζουμε τη ζωή όταν συμβαίνει και προχωράμε. Λοιπόν, πάλι έχω ένα παλιότερο βίντεο, το οποίο είναι σύγχρονο με το βίντεο που παρακολουθήσαμε την παραμονή των Χριστουγέννων. Είναι ένα βίντεο το οποίο έχει να κάνει με μια εκπομπή στην οποία φιλοξενήθηκα μετά την πρωτοχρονιά του 2017 στο πρωτοσέλιδο στο Σίγμα με τον Ανδρέα τον Δημητρόπουλο. Σε εκείνο το βίντεο, ακούστε, σε εκείνο το βίντεο παραδέχομαι την αλήθεια μου ότι τις γιορτές των Χριστουγέννων του 2016 και της πρωτοχρονιάς του 2017 είχα οικογενειακούς καυγάδες. Το παρακολούθησα ξανά αυτό το βίντεο τώρα ετοιμάζοντας το για να ανέβει και θέλω να πω κάποια πράγματα. Γιατί άλλες οι γνώσεις που είχα 6 χρόνια πριν και άλλες οι γνώσεις που έχω σήμερα και πάνω στον τομέα της ψυχολογίας, ο οποίος εξελίσσεται ραγδαίως, αλλά και προσωπικές γνώσεις και προσωπική ψυχοσυναισθηματική ορίμανση, αν θέλετε, και το προσωπικό μου πνευματικό ταξίδι. Δεν θυμάμαι τι συνέβη και ακριβώς εκείνες τις γιορτές. Και αυτό είναι καλό σημάδι. Είναι καλό σημάδι αν μετά που θα τελειώσει ένας καυγάς, μετά που θα περάσει ένας καυγάς, να μην θυμόμαστε τι ακριβώς έγινε. Γιατί σημαίνει ότι δεν έχουμε παραμείνει αιμονικά στα παράπονα που είχαμε 6 χρόνια πριν. Αυτό που μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι η προσωπική μου πείρα μετά που εφάρμοσα το σωτήριο No Contact. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσετε λέω ξανά και ξανά ότι το αίμα δεν γίνεται νερό και ότι οι δεσμοί αίματος δεν κόβονται. Πρακτικά κόβονται. Έχει 1,5 χρόνο που εφαρμόζω το σωτήριο No Contact. Το No Contact το οποίο μας σώζει. Φυσικά δεν το εφαρμόζω με τα παιδιά μου. Το εφαρμόζω με τους γεννήτορες μου. Και είναι και ένα No Contact το οποίο θα έλεγα είναι και κάπως τρυφερό, με την έννοια του ότι δεν έχει επέλθει καυγάς για να γίνει το No Contact. Έχει γίνει έτσι μια απλή έκφραση εκ μέρους μου της απόφασης ότι επειδή υποφέρω από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες, επειδή είναι εύκολο να απορριθμιστώ συναισθηματικά και επειδή δεν μου αρέσει καθόλου, μα καθόλου να βλέπω τον εαυτό μου να αναπτύσσει αντιδραστική βιαιότητα. Στο σημείο αυτό σας υπενθυμίζω το επεισόδιο του podcast για την αντιδραστική βιαιότητα ή αλλιώς reactive abuse, το οποίο μπορείτε να το ψάξετε στο search του YouTube γράφοντας reactive abuse Θέκλα ή αντιδραστική βιαιότητα Θέκλα, Θέκλα το όνομά μου δηλαδή ως tag, και θα σας το βγάλει. Τότε δεν είχα καταλάβει ακόμη το φαινόμενο της αντιδραστικής βιαιότητας και πώς αυτό με επηρέαζε. Και στο βίντεο που ακολουθεί αναφέρω τους έντονους χαρακτήρες, ότι όλοι θέλουμε να φαινόμαστε και
Θεωρώ ότι το πρόβλημα για τους καυγάδες που είχα εκείνες τις γιορτές με τα παιδιά μου, που τότε η κόρη μου ήταν 16 και ο γιος μου ήταν 19, έχουν να κάνουν με το δυναμικό του χαρακτήρος μου. Σήμερα όμως, 6 χρόνια μετά, συνειδητοποιώ. 7 χρόνια μετά είναι. Ναι, 7 χρόνια μετά. Ναι, γιατί ήταν πρωτοχρονιά του 17, αλλά θα έχουμε πρωτοχρονιά του 24 τώρα. Καλά, τα μαθηματικά μου είναι φοβερά. Μην με ακολουθείτε για μαθηματικές πληροφορίες ή για γνώσεις μαθηματικών. Τα μαθηματικά μου είναι του απροβίβαστου. Λοιπόν, 7 χρόνια μετά, όπου έχουν βγει από την εξίσωση και ο σύντροφος που είχα τότε, έχει βγει από μόνος του άνθρωπος, το επέλεξε, πήρε την έξοδο 4 χρόνια πριν, αλλά και έχω βγάλει και εγώ από την εξίσωση τους γεννήτορες μου, είναι τα πράγματα εντελώς διαφορετικά. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Τα παιδιά μας και τα μάτια μας. Χρειάζεται να χωρίζουμε από τοξικές κακοποιητικές σχέσεις πρωτίστως επειδή έχουμε παιδιά. Πρωτίστως. Η πρώτη μας προτεραιότητα τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας να ζουν, να αναπνέουν, να μεγαλώνουν, να υπάρχουν σε ένα υγιές περιβάλλον ελεύθερο από κάθε μορφής τοξικότητα. Γιατί όταν εσύ παραμένεις σε μία σχέση με έναν άνθρωπο ο οποίος σου κάνει συνεχώς nagging, παράγει συνεχώς παθητική επιθετικότητα, μούτρα, τιμωρία της σιωπής και ούτω καθεξής, εξασκεί με ξεχωριστή πονηριά και μαεστρία όλα τα όπλα του ψυχολογικού πολέμου και βρίσκεσαι σε αυτή τη σχέση, πώς μπορείς να είσαι καλά ψυχικά, πώς μπορείς να είσαι στα καλά σου, ώστε να διαχειριστείς και τη σχέση σου με τα παιδιά σου, είτε τα παιδιά σου αυτά είναι σε παιδική ηλικία, είτε σε εφηβική ηλικία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να σου ρουφάει την ενέργεια ένα βαμπύρ και να έχεις ενέργεια να δώσεις τα παιδιά σου. Αναπόφευκτα, αν παραμένουμε σε τοξικές σχέσεις, είμαστε κακοί γονείς. Γινόμαστε κακοί γονείς. Με τον ίδιο τρόπο. Αν εξακολουθούμε να αφήνουμε μέσα στη ζωή μας τους γονείς μας, όταν οι γονείς μας έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και τοξική στάση ζωής, και είναι άνθρωποι οι οποίοι επιμένουν να προκαλούν πάλι ψυχολογικό πόλεμο, επειδή έτσι λειτουργούν και αυτή είναι η σχέση τους μαζί μας, αν εμείς για παράδειγμα είμαστε το μαύρο πρόβατο μιας οικογένειας και όχι το χρυσό παιδί, αν είμαστε το μαύρο πρόβατο και εξακολουθούμε να πηγαίνουμε να πάρουμε αγάπη, να πάρουμε επιβεβαίωση, να πάρουμε σύνδεση από ανθρώπους οι οποίοι ξανά και ξανά μας απορρίπτουν με άμεσους και έμμεσους τρόπους, τότε όλη αυτή η ματέωση, όλη αυτή η απογοήτευση δεν θα μας αφήσει να είμαστε εμείς καλοί γονείς στα δικά μας παιδιά. Οπότε, αν παρακολουθείτε αυτό το βίντεο γονείς, έχετε στο μυαλό σας, μάθετε από τα δικά μου παθήματα ότι όταν έχουμε παιδιά, έχουμε 15 λόγους παραπάνω να καθαρίζουμε το χώρο από κάθε μορφής τοξικότητα, από πάσα νόσων και πάσα μαλακία, όπως λέγεται και σε θρησκευτικά κείμενα. Σηκώνω το χέρι στον εαυτό μου 7 χρόνια μετά και του λέω, δεν πας καλά. Μην αναπαράγεις άκρητα και άσκεφτα κοινωνικά στερεότυπα και προκαταλήψεις του στυλ «το αίμα δεν γίνεται νερό» και ότι ποτέ δεν μπορούμε να κόψουμε τους δεσμούς μας με την οικογένειά μας. Όχι. Εάν υπάρχουν τοξικοί ενήλικες άνθρωποι στη ζωή μας και στην οικογένειά μας, ναι, μπορούμε να κάνουμε το αίμα νερό, μπορούμε να κόψουμε τους δεσμούς, προκειμένου να είμαστε εντάξει στο ρόλο μας ως γονείς και να μην ταλαιπωρούμε τα παιδιά μας και τον εαυτό μας. Θα χαρώ πολύ στα σχόλια να διαβάσω τις δικές σας απόψεις επί του θέματος. Θα στενοχωρηθώ να ακούσω ότι τσακωθήκατε. Αλλά σε περίπτωση που έχετε τσακωθεί, μην ανησυχείτε, υπάρχει πάντοτε ελπίδα. Σας λέω, 7 χρόνια μετά, καμία σχέση. Καμία σχέση. Και ναι, χρειάζεται να κάνουμε τη σκληρή δουλειά της αυτογνωσίας, της ψυχοεκπαίδευσης και της ψυχοθεραπείας προκειμένου να απελευθερωθούμε και να μπορούμε να είμαστε δίκαιοι με τον εαυτό μας και με τα παιδιά μας. Σας αγαπώ. Η περίοδος των γιορτών, όπως και των διακοπών το καλοκαίρι και των γιορτών του Πάσχα, είναι μια περίοδος στην οποία έχουμε ελεύθερο χρόνο. Όταν οι άνθρωποι δεν εργάζονται και μένουν στο σπίτι και
τα μέλη της οικογένειας περνούν περισσότερο χρόνο μαζί, τότε βγαίνουν και στην επιφάνεια τα οποιαδήποτε προβλήματα είχαν μεταξύ τους. Τα οποία, τα underlying problems, τα προβλήματα τα οποία ήταν κάτω από το χαλίβι. Βγαίνουμε τα χαλιά, τα ρίζουμε και βγαίνουν τα θέματα και τα αρνητικά συναισθήματα που ίσως έχουν τα άτομα της οικογένειας μεταξύ τους. Ή τα αρνητικά συναισθήματα τα οποία μπορεί να έχει ένα άτομο με τον εαυτό του και να τα προβάλλει πάνω στους άλλους γύρω του. Το έχουμε ξαναπεί ότι οι δεσμοί αίματος είναι οι πιο ισχυροί δεσμοί. Και όσο και αν θέλουμε να τους κόψουμε, δεν μπορούμε. Τίποτα. Σε κάποιες περιπτώσεις, μπορεί να χρειάζεται να κρατούμε μια απόσταση από την οικογένεια μας και ιδιαίτερα όσοι από εμάς έχουμε τοξικούς γονείς ή τοξικά πεθερικά, μπορεί να χρειάζεται να μην πηγαίνουμε τόσο συχνά. Δηλαδή, αν νιώθουμε ότι χρειαζόμαστε έξτρα προσπάθεια και έξτρα κόπο για να διατηρήσουμε ένα ειρηνικό περιβάλλον, καλύτερα να μην πηγαίνουμε τόσο συχνά. Αν και πάμε και τα Χριστούγεννα και τη Μητροχρονιά και τα φώτα, πάμε λίγη ώρα. Ο Ίρβιν Γιάλωμ, Ανδρέα, ένας πολύ γνωστός συγγραφέας της πραξιακής ψυχολογίας, στο βιβλίο που γράφει για τη μάνα του, λέει ότι δεν άντεχε να παραμείνει με τη μάνα του στο ίδιο δωμάτιο πάνω από μισή ώρα, προτού να νιώθει τρελός. Ναι. Μιλάμε τώρα για καθηγητή ψυχιατρικής στο Στάνφορντ, που είναι το πιο διαπρεπές πανεπιστήμιο ψυχολογίας στον κόσμο, ο οποίος στα βιβλία του μιλά ξεκάθαρα για την τοξική σχέση που είχε με τη μητέρα του. Η οποία μητέρα του Ίρβιν Γιάλωμ ήταν μια πολύ σκληρή γυναίκα, Ρωσοεβραία, μετανάστη στην Αμερική, η οποία ήταν αυτή που κρατούσε το σπίτι, πολύ αξιόλογος άνθρωπος, αλλά η οποία έβγαζε μια μεγάλη σκληράδα προς τα παιδιά της. Έχει τύχει σε όλους μας, νομίζω, να μην αντέχουμε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τη συνύπαρξη. Κοίταξε κάτι. Αυτό που νομίζω συμβαίνει και στη δική μας την οικογένεια είναι ότι όταν έχεις έντονη προσωπικότητα, όταν έχεις άτομα, όταν όλα τα άτομα της οικογένειας έχουν έντονη προσωπικότητα, αναπόφευκτα συγκρούονται με την έννοια του ότι είμαστε large, θέλουμε χώρο. Δηλαδή θέλουμε να είμαστε το κέντρο της παρέας οι άνθρωποι με έντονη προσωπικότητα. Εγώ το έχω πει ξανά ότι είμαι ματαιόδοξη και ότι μου αρέσει η τηλεόραση γι' αυτό τον λόγο, επειδή θέλω χώρο να εκφραστώ. Σκέψου να είσαι σε ένα χώρο που όλα τα άλλα μέλη της οικογένειας επίσης θα θέλουν χώρο να εκφραστούν. Τη σύγκρουση δημιουργείται για το ποιος θα φανεί, ποιος θα βγει πιο πάνω. Φυσικά η αλήθεια είναι ότι οι γονείς πρέπει να αφήνουμε χώρο στα παιδιά μας. Και ίσως και αυτό ήταν το λάθος που έκανα εγώ με τα παιδιά μου αυτές τις μέρες. Ότι ήμουν πολύ συνεπαρμένη από τη χαρά των ημερών ή τη χαρά που τους είδα και δεν τους άφησα να φανούν αυτοί περισσότερο. Τους δηλαδή, έπνιξα τους. Ναι, είμαι πρίχτης απνίχη. Συγγνώμη, μωρά μου. Αγαπώ. Ξέρω να τους αγαπάς, αυτό είναι σίγουρο. Νομίζω ότι η αγάπη ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας δεν είναι πάντοτε ωφέλιμη και δημιουργική. Ναι. Εγώ δεν αμφισβητώ την αγάπη που έχουν τα παιδιά για τους γονείς τους ή οι γονείς για τα παιδιά τους. Όμως, κάποιες φορές με κάποια από τα παιδιά μας ή με ένα από τους γονείς μας ή με τους δύο γονείς μας μπορεί να μην ταιριάζουμε και μπορεί να έχουμε θέματα μεταξύ μας. Γι' αυτό το λόγο, όταν είμαστε σε περίοδο εργάσιμη, που πάμε στη δουλειά, ασχολούμαστε με άλλους ανθρώπους, έχουμε λίγο χρόνο, μπορούμε να αντέξουμε. Ενώ όμως βρεθούμε με ανθρώπους με τους οποίους δεν τα πάμε καλά για πολλή ώρα στον ίδιο χώρο, τότε είναι εύκολο να γίνει ανάφλεξη. Ο καυγάς δεν είναι κακό πράγμα. Ο καυγάς είναι καθαρτικός. Το να τσακωθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους βοηθάει στο να βγουν τα θέματα στην επιφάνεια, να εκφραστεί ο καθένας, να πει ο καθένας το δικό του. Ναι. Εντάξει, γιατί αν δεν έρθουμε σε ένταση, δεν θα μου πεις τι πραγματικά νιώθεις, δεν θα σου πω τι πραγματικά νιώθω και δεν θα λυθούν και οι παρεξηγήσεις. Εγώ είμαι υπέρ του να μιλούμε, να εκφραζόμαστε και να τα λέμε όλα ανοιχτά μεταξύ μας. Φτάνει να υπάρχει όμως και αντικείμενο καυγά. Να μην γεννάμε ένα καυγά απλά για να κάνουμε ένα καυγά. Δεν έχει κανέναν Αντρέα μου κάνει καυγά απλώς για να κάνει άτομα καυγά. Έχει άτομα τα οποία το ψοφάνε για καυγά χωρίς να υπάρχει λόγος. Αυτά τα άτομα που ψοφάνε για καυγά χωρίς να υπάρχει λόγος, ναι. Μπορεί να είναι άτομα τα οποία δεν τα πάνε καλά με τον εαυτό τους και να έχουν θέμα με τον εαυτό τους. Οπότε κάθε φορά που πάνε να κάνουν καυγά με την οικογένεια τους ή που προκαλούν τους καυγάδες με την οικογένεια τους, με τους οικείους τους, είναι μια αφορμή και για τους ίδιους αλλά και για τους οικείους τους να επανεξετάσουν τη σχέση τους μαζί τους. Εγώ θεωρώ όταν νιώθουμε ότι, πες εγώ ως μητέρα, ότι πνίγω τα παιδιά μου ή ένα από τα παιδιά μου, πάρε διάλειμμα, μη μου μιλήσεις για λίγες μέρες, κράτα μια απόσταση. Δεν είναι ανάγκη να είμαστε κολλητοί για να είμαστε καλά. Το να σε σεβαστώ και να με σεβαστείς και να αναγνωρίσουμε ότι ως χαρακτήρες συγκρουόμαστε,
Και ένα πράγμα το οποίο συμβαίνει με τα παιδιά τα δικά μου, το οποίο έχει να κάνει με τον τρόπο τους μεγάλωσα, είναι ότι τους έχω μάθει να λένε ακόμη και όταν αντιληφθούν ότι μπορεί κάτι που έκανε να ήταν λάθος και λόγω ανοριμότητας ή λόγω κομπλεξισμού να μου πει, ξέρεις, έχω κόμπλεξ και σου από αυτό. Ναι. Γιατί το κάνω και εγώ αυτό το πράγμα. Πάντως εγώ γνώρισα ένα χειριστικό άτομο αυτές τις μέρες. Είμαι σίγουρη ώρα... γι' αυτό, γιατί μιλάς για το χειρισμό. Και όση ώρα μου μίλαγε, είχα την εικόνα της εκπομπής εδώ που κάναμε και λέω, να το ένα το στοιχείο που λέγαμε, να το δεύτερο το στοιχείο που λέγαμε. Και φωτογράφιζε εκείνη η εκπομπή που κάναμε το άτομο που είχα γνωρίσει και λέω να ακριβώς τα σημεία που είχαμε δείξει. Κοίταξε, στοιχεία χειριστικότητας έχουν πολλοί άνθρωποι στην προσωπικότητά τους, όμως υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που είναι εξορισμού χειριστικά, ναι, πρόσωπα. Πολύ. Οι οποίοι ζουν εις βάρος των άλλων. Εγώ δεν θα έλεγα ότι κάποια από τα πρόσωπα της οικογένειας μου είναι χειριστικό, απλώς εμείς είμαστε έντονοι άνθρωποι, ζεστό το αίμα και. Άλλο πράγμα αυτό, έτσι. Ναι. Ναι. Και ο λόγος που ήθελα να το συζητήσουμε είναι. Καλύτερο γιατί... αυτό παρά από το χειριστικό. Το χειριστικό είναι επικίνδυνο καλύτερο. Ανδρέα μου, το χειριστικό σημαίνει άτομο που δεν έχει καθόλου επαφή με τον εαυτό του, δεν έχει καθόλου επαφή με τα συναισθήματα του, δεν έχει καθόλου το αίσθημα της μετάνοιας, δεν έχει φιλότιμο. Εσύ, δηλαδή... εσύ λες έχω κάνει λάθος, συγγνώμη. Βέβαια. Το λες, ε? Βέβαια λέω ότι έχω. Εγώ είμαι πολλά μαλαχτή. Έτσι μου με βλέπεις. Και ο δυναμισμός που έχω αναπτύξει, τον έχω αναπτύξει με τα χρόνια, γιατί έχω ανακαλύψει ότι με το να είμαι τόσο μαλαχτή, δεν μου κάνει καλό, δεν προστατεύω τον εαυτό μου. Δηλαδή, το έντονο που βγάζω, το θυμωμένο ή το πολύ δυναμικό, είναι όπλο για να προστατεύσω τον εαυτό μου. Είμαι πάρα πολύ μαλαχτή. Αλλά αυτό που έχω αποφασίσει τα τελευταία χρόνια είναι να μην ζητάω λάθος, να μην ζητάω συγγνώμη για κάτι που εγώ θεωρώ ότι δεν είναι λάθος και λέω πείσε με ότι είναι λάθος. Ναι, πείσε με λογικά επιχειρήματα. Σωστό. Κάνε με να το καταλάβω, γιατί πάλι δεν είναι σωστό να αφήνουμε χειριστικούς ανθρώπους, για παράδειγμα, να μας πείθουν ότι είμαστε τρελοί ή ότι έχουμε πρόβλημα ή ότι εμείς τα δημιουργούμε όλα. Ναι. Κοιτάξτε, όσο καλόβολος και να είναι ένας άνθρωπος, δεν θα είναι καλά ψυχικά αν δεν προστατεύσει τον εαυτό του από άτομα που μπορεί να είναι και συγγενείς εξαίματος. Από ανθρώπους. Όμως, τους αφήνεις λίγο στο περιθώριο, έτσι. Τους το λες ξεκάθαρα. Τους το λες και τους αφήνεις στο περιθώριο. Ξεκάθαρα. Για ένα χρονικό διάστημα, δεν ξέρω, ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις, δεν θα μιλήσουμε. Δεν θα συναντηθούμε. Πάρε το χρόνο σου να σκεφτείς και εσύ τι νιώθεις για μένα και τι παράπονα έχεις από εμένα και να σκεφτείς αυτά που λέω εγώ για τη σχέση μας. Να σκεφτώ και εγώ αυτά που λες για τη σχέση μας. Προχωρημένο για την Κύπρο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Για άλλες κοινωνίες μπορεί να είναι και αυτονόητο. Μην το πεις. Στην Κύπρο νομίζω να του πεις το άλλο, έτσι έκλεισε η πόρτα, τελείωσε. Σου είπα, οι δεσμοί αίματος δεν κόβονται. Ακόμη και αν κάνουν χρόνια να μιλήσουν τα παιδιά με τους γονιούς τους, δεν θα αποξενωθούν πλήρως. Δεν γίνεται. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Σωστό. Τώρα, στις φιλίες, ναι. Και το οποίο εγώ το θεωρώ και πολύ καλό. Καλό είναι αυτό. Δηλαδή, δημιουργείς μια γνωριμία, φιλική γνωριμία. Δημιουργείς μια σχέση. Και βλέπεις ότι δεν σου κάνει καλό αυτός ο άνθρωπος. Τι το κάνω. Το κόβεις και τελείως. Με τους συγγενείς σου είναι αυτό το θέμα. Ό,τι και να θέλεις να το κόψεις και να επιδιώξεις να το κόψεις, η καρδιά σου θα σε τραβήξει. Σε τραβάει ο άλλος. Τον πονάς, τον αγαπάς. Αγάπη τι σημαίνει, δέσιμο μεταξύ των ανθρώπων. Είναι ο δεσμός του αίματος, είναι η φύση. Μπορεί να είναι πολύ πρωτόγονο αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι πολύ, να λες, ας πούμε, δεν μπορεί ο άνθρωπος να εξελιχθεί. Δεν μπορεί να ξεπεράσει την οικογένειά του. Όχι, δεν μπορεί. Μπορεί να υπερβεί την οικογένειά του, αλλά όχι να την ξεπεράσει. Η οικογένεια μας είναι ο πιο δύσκολος χώρος για μας. Γιατί οι γονείς μας ειδικά και τα αδέρφια που μεγάλωσαν μαζί μας, μας έχουν γνωρίσει σε διάφορα στάδια της ανάπτυξής μας. Και κάποιες φορές θυμούνται παλιότερους εαυτούς μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει προσπάθεια για να οριμάσει, να εξελιχθεί, να εξηγιάνει την προσωπικότητά του, μπορεί να βρίσκεται σε ένα α σημείο, ξέρω εγώ, το 2005, σε ένα β σημείο το 2010 και σε ένα γ σημείο το 2015. Το μέλος της οικογένειάς του όμως μπορεί να θεωρεί ότι το άτομο που είσαι σήμερα είναι το ίδιο με το άτομο που ήταν πριν 10 χρόνια. Και είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε εμείς οι ψυχολόγοι, είναι με τη ζημιά που κάνουν οι οικογένειες στους ανθρώπους που δέχονται ψυχοθεραπεία. Δηλαδή, πάει ένας άνθρωπος στο ψυχολόγο, πάει να κάνει δουλειά με τον εαυτό του, τον βοηθά ο ψυχολόγος να ξεπεράσει κάποια πράγματα, να εκφραστεί, να δυναμώσει, να γίνει καλύτερος άνθρωπος, πάει πίσω στην οικογένεια για τις γιορτές των Χριστουγέννων, για παράδειγμα. Δεν έχει κάνει καμία... Τον αντιμετωπίζουν σαν να μην έχει αλλάξει τίποτα. Και στο τέλος μπορεί να βλέπει τον εαυτό του να αντιδρά με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που προτείνω. Και το παιδιά μου, το λέω και σε εσάς, τα παιδιά που γέννησα τα δύο. Προτείνω να έχουμε συνειδητότητα.
να συνειδητοποιούμε ποιοι είμαστε. Γιατί σίγουρα, εγώ το έχω πει πολλές φορές, Ανδρέα, τα παιδιά μας είναι καλύτερα από εμάς. Και το εννοώ. Το εννοώ ότι ο γιος μου είναι καλύτερος από μένα, το εννοώ ότι η κόρη μου είναι καλύτερη από μένα. Δεν το λέω σχήμα λόγου. Σε ποιο επίπεδο το λες καλύτερος, όσον αφορά τις σχέσεις και την κατανόηση? Είναι πιο ελεύθεροι άνθρωποι στο μυαλό, έχουν πιο πολύ φρέσκο μυαλό, έχουν πιο πολλά ταλέντα. Μαζί όμως, εσύ ασχολείσαι και με το σημερινό, το σύγχρονο. Φαντάσου ένα γονιό που δεν ασχολείται, πόσο πιο προχωρημένο είναι το παιδί, πιο καλύτερο, όταν παίρνει 100.000 πληροφορίες από 100.000 πηγές που δεν τις έχει ο γονιός. Εμένα μου έχουν μάθει πάρα πολλά εσύ πράγματα τα παιδιά. Δεν έχεις την πληροφόρηση. Μην νομίζεις. Ναι. Πολλά πράγματα φαντάζω τα μαθαίνω. Φαντάζω καθόλου όμως να μην έχει κάποιος. Ναι, πολλά πράγματα τα μαθαίνω. Κοίταξε, είμαι και νέα μαμά. Εγώ γέννησα τον Λάζαρο όταν ήμουν 21 και την Κυριακή 22. Ναι. Και την Κυριακή όταν ήμουν 24-25. Ναι. Είμαι νεαρή μαμά. Πολύ νεαρή μαμά. Αυτό δημιουργεί και δυσκολίες μερικές φορές, γιατί τα παιδιά μερικές φορές νιώθουν ότι είμαστε σαν αδέρφια παρά σαν γονιός με παιδί. Θεωρώ ότι τα παιδιά μας είναι καλύτερα γιατί ακριβώς αυτή η σμίξη των γονιδίων, και ειδικά όταν είναι και παιδιά που οι γονείς τους γεωγραφικά απέχουν πολύ. Εσύ είσαι από Ελλάδα, τα παιδιά σου είναι από Κύπρο. Είναι μίξ παιδιά. Τα μίξ παιδιά είναι και πιο ευφύ και πιο όμορφα και πιο. Καλύτερες εκδόσεις. Είναι καλύτερες εκδόσεις. Α πούμε, είναι φίλοι. Ο γονιός είναι φίλος. Μπορεί να γίνει φίλος. Δεν είναι καλή ιδέα ο γονιός να είναι φίλος με το παιδί, όσο το παιδί είναι ανήλικο. Το παιδί έχει τους φίλους του. Το παιδί χρειάζεται γονιό και χρειάζεται όρια και χρειάζεται προστασία. Να νιώθει προστασία γύρω από το γονιό του και πολλές φορές. Από το γονιό του. Και πολλές φορές ο γονιός μπορεί να χρειαστεί να πάρει τον άχαρο ρόλο, να βάζει όρια και να είναι αυστηρός με το παιδί, παρόλο που μέσα του πονάει, γιατί θέλει να το διαπαιδαγωγήσει και να το βοηθήσει να γίνει καλύτερος άνθρωπος. Εγώ το παθαίνω αυτό το πράγμα. Γίνομαι αυστηρή συνειδητά και από μέσα μου καίγομαι. Λιώνω. Δηλαδή δεν θέλω να τους θυμώσω, δεν θέλω να είμαι αυστηρή, δεν θέλω να κρατήσω μούτρα. Όμως το συνειδητοποιώ ότι το κάνω για το καλό τους. Όμως ένας οικογενειακός καυγάς, ειδικά των ημερών των γιορτών, δεν μπορεί να σου χαλάσει την γενικότερη σχέση με ένα παιδί ή με ένα γονιό. Όχι. Έτσι, μπορεί να είναι τη στιγμή. Αγάπη μου, σου είπα ότι οι καυγάδες είναι καθαρτικοί, μας βοηθούν να βγάλουμε στην επιφάνεια αυτά που έχουμε μέσα μας, να καταλάβουμε καλύτερα τον εαυτό μας, να καταλάβουμε καλύτερα τον άλλο. Ας δώσουμε χρόνο να ακούσουμε τι λέει ο άλλος. Καυγαδίσαμε εμείς οι δύο, εντάξει. Μετά από δύο μέρες, τρεις μέρες, πέντε μέρες, γράψε ένα email σε μένα και πες μου: Θέκλα, έχω αυτή την άποψη, έχω αυτή τη γνώμη. Αυτό που είπες με κάνεις να νιώθω έτσι. Έκανα αυτό για αυτόν τον λόγο, εξήγα μου. Ζήτα τη δική μου την άποψη. Διάβασε αυτά που σου γράψα. Να διαβάσω κι εγώ αυτά που μου γράψες. Να μάθω, να μάθεις. Δεν κατέχει κανείς την καθολική αλήθεια. Ο καθένας είχε το δίκιο του σε μια οικογένεια, Ανδρέα. Βέβαια. Ο καθένας είχε το δίκιο του. Δηλαδή, ακόμη και σε περιπτώσεις τις οποίες παλιότερα όταν ασχολούμαι με το ποινικό δίκαιο ως εμπειρογνώμονας και συναντούσα στις κεντρικές φυλακές κρατούμενους υπόδικους για σοβαρά αδικήματα, έβλεπες ακόμη ότι και ένας άνθρωπος στο τέλος να καταδικαζόταν. Έβλεπες ότι κάποιο δίκαιο είχε. Δηλαδή, από τη δική. Δεν λέω εγώ να μην καταδικάζουν οι άνθρωποι για τα εγκλήματα. Δεν μιλάω γι' αυτό. Αλλά λέω ότι ακόμη και ο εγκληματίας, αυτός που κάνει ένα έγκλημα, ειδικά ένα έγκλημα εμβραβασμού ψυχής, ακόμα και αυτός που κάνει καταφανώς λανθασμένες πράξεις, έχει το δικό του δίκιο, έχει τη δική του οπτική. Εγώ πιστεύω ότι κατά βάθος οι άνθρωποι είμαστε καλοί, δεν είμαστε κακοί. Και εν αγνία μας κάνουμε ζημιά στους οικείους μας. Ναι. Και εν αγνία μας κάνουμε ζημιά στους άλλους. Αυτό όμως που χρειάζεται να κάνει ο καθένας είναι να προστατεύει ο καθένας τον εαυτό του από τους γύρω του. Αυτό που είπες εσύ για τη γνωριμία σου με το χειριστικό πρόσωπο, να το αναγνωρίσεις, να το επιβεβαιώσεις, να το συζητήσεις με εκείνο το πρόσωπο και να διακόψεις τη σχέση, εφόσον δεν είναι πρόσωπο δεν το οποίο έχει δεσμούς αίματος με εκείνο το πρόσωπο. Έτσι. Αν δεν είμαστε σίγουροι για το τι συμβαίνει, καλά κάνουμε να συναντήσουμε ένα ψυχολόγο της επιλογής μας, να μιλήσουμε με έναν ψυχολόγο. Είναι καλά ο ψυχολόγος να δει και άλλα μέλη της οικογένειας. Αυτό που μου συμβαίνει συχνά, ξέρεις ποιο είναι, ότι έρχεται ένα άτομο κοντά μου. Μετά από ένα-δύο χρόνια μπορεί να έρθει ένα άτομο άλλο από την οικογένεια, χωρίς να γνωρίζει ότι έχει έρθει το προηγούμενο πρόσωπο. Και βλέπεις εκεί αυτό ότι ο καθένας έχει το δίκιο του. Και οι ψυχολόγοι δεν πρέπει να παίρνουμε το μέρος του πελάτη μας με την έννοια του όπως παίρνει ο δικηγόρος το μέρος του πελάτη του. Δηλαδή είναι ο πελάτης μου και είναι αθώος και έχει δίκιο ό,τι και να συμβαίνει. Και πολλές φορές οι ψυχολόγοι δεν γινόμαστε αρεστοί στους πελάτες μας γιατί αναγκαζόμαστε να τους επισημάνουμε κάποια πράγματα. Αλήθειες. Κάποιες αλήθειες που αν τους τις επισημάνουν τα μέλη της οικογένειας τους μπορεί να γίνει μεγάλος καυγάς.
Έτσι. Κοίταξε, εγώ αν πρόσεξες, δεν μίλησα για το αντικείμενο του καυγά που έχει γίνει στη δική μου οικογένεια. Ναι. Μίλησα όμως για το ότι συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες. Είχα γράψει και στο Facebook ένα σχετικό στάτους και ήταν αλήθεια, γιατί πολλοί κόσμοι με είχε πάρει τηλέφωνο αυτές τις μέρες και μου λέγανε παρόμοια. Τσακωθήκαμε τη μάνα μας, τα παιδιά μας, τον άντρα μας. Και λέω, όσοι ήσασταν μπόροι σας, ήταν πολύ ωραίο το θέμα που κάναμε την προηγούμενη φορά για τη μοναξιά. Όσοι κλαίγατε ή νιώθατε μίζερα που ήσασταν μπόροι σας, έχετε υπόψη σας ότι μόνο προβλήματα είχαν αυτοί που είχαν κόσμο γύρω τους. Είναι πιο πιθανό να έχουν θέματα. Το έχουμε πει ξανά. Είναι πολύ πιο εύκολο να είσαι καλά μόνο σου παρά να είσαι καλά με κόσμο. Αλλά αγάπη, Αντρέα. Αγάπη. Δηλαδή, και συγγνώμη σε όσους λέμε, αγάπη, έχουμε πει πράγματα που τους έχουμε πληγώσει. Έτσι. Όλοι λέμε πράγματα αγάπη. Πάνω στο θυμό μας που μας πληγώσουν. Αγάπη. Συγχώρεση αγάπη. Και αγάπη. Και το αίμα νερό δεν γίνεται. Έτσι. Και αγαπούμε τους ανθρώπους. Θα κλείσουμε, εμείς αγαπάμε, μας αγαπάς, αγαπάμε τον κόσμο. Θέλουμε να είναι καλά ο κόσμος. Θέλουμε να είναι καλά και να παίρνει ο κόσμος. Ξέρεις, αυτό μου αρέσει πολύ. Είναι ότι κάποιοι άνθρωποι στέλνουν μηνύματα και λένε, είδα την εκπομπή και βοηθήθηκα. Εξωτερικεύει το αυτό. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.